Πατρίδες της Ρωμιοσύνης. Θράκη, Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρος, Μικρά Ασία, Πόντος, Καπαδοκία, Κύπρος. Έχει τίτλο το ιστορικό βιβλίο που συνέγραψαν από κοινού επιφανείς άνθρωποι της εκπαίδευσης, μαθητές του ομότιμου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Προέδρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Αθανάσιου Καραθανάση και το αφιέρωσαν στο δάσκαλό τους. Είναι τιμή για μένα που μαθητές μου, οι οποίοι σήμερα διακρίνονται στην κοινωνία ως γυμνασιάρχες, λυκειάρχες, καθηγητές πανεπιστημίου, έγραψαν κείμενα που αναφέρονται στις αλυσμόνιδες πατρίδες και είναι θέματα που τα δίδαξα στο πανεπιστήμιο. Το βιβλίο περιέχει 25 πρωτότυπες εργασίες πανεπιστημιακών που αναφέρονται στις περιοχές αυτές, τις αλυσμόνιδες πατρίδες, όπου υπήρχε έντονο το ελληνικό στοιχείο και με τις οποίες ασχολήθηκε ο καθηγητής στο επιστημονικό του έργο καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Όλες φέρνουν καινούρια πράγματα στην επιστήμη που αφορούν τις περιοχές που είπαμε. Είναι είτε εκδόσεις εγγράφων, είτε αφορούν την ιστορία της εκπαίδευσης, είτε αφορούν την ιστορική γεωγραφία των περιοχών αυτών, είτε αφορούν θέματα πολλά που σχετίζονται με τις χαμένες πατρίδες των Ελλήνων, ακόμα και με θέματα που συσχετίζουν τη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως με τους πρόσφυγες που ήρθαν από τον Πόντο, από την Καπαδοκία, γενικά από όλη τη Μικρά Ασία και από την Ανατολική Ρωμιλία ακόμα. Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, αφού όλες οι εργασίες έγιναν με επιτόπια μελέτη και έρευνα στους τόπους που αναφέρονται. Μέσα από την μελέτη των πηγών και με την επιτόπου εξέταση των πραγμάτων προέκυψαν αυτές οι μελέτες. Τους ευχαριστώ πολύ και για μας είναι βασικό που είμαστε Μακεδόνες μικρασιατικής καταγωγής ότι αυτές τις πατρίδες και με αυτόν τον τρόπο δεν τις λησμονούμε. Η παρουσίαση έγινε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.